Εμπρός. Την Παρασκευή. Ναι. Ναι, εμπρός. Έλα. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Κοίτα. Κάνε ένα έτσι. Μια βαθιά αναπνοή. Πάμε σαν γράμμα. Όπως ξέρεις. Παοκτή, μην ξεχάσεις αυτό που σου είπα, ε. Όποτε θες να σε γαμίσω, έλα. Γαμώ τον Παοκ, γαμώ και εσένα, γαμώ και όλη την Τούμπα. Δεν είναι Τούμπα, είναι Καστοριά. Ναι, Θανάση. Ξέρει αυτό σου λέω. Κάτσε γιατί. Καστοριά έχω Ολυμπιακού σε πέρα χιλιάδες. Δεν είναι, είναι από ένα χωριό το Άρτο σου λέω. Ωραία. Έτσι λέγεται. Δεν λέω ψέματα τα έντες. Καστοριά, ναι. Και πήγε στην ταβέρνα να μιλήσει ο σύνδεσμο του Πάουκ στην Καστοριά και φάει από μένα. Ναι. Φίλο μου, Πάουκ, είσαι εκείνο. Αμελέτητα. Φίλο μου, σε εισαγωγικά, εμπρό. Εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε και φίλου. Εντάξει, δεν τα κουλούμε. Άμα και όσοι είναι έχετε σε όλα τα φρένα, του μιλάμε. Εμπρό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε γεια ρε, όχι ρε. Όχι εσύ ρε. Τι θέλετε ρε και κολοτρίβεστε. Τι θέλετε ρε και κολοτρίβεστε, έτσι όπως σας το λέω. Εσύ όχι ρε. Κολοτριπίδα όχι. Τι κολοτρίβεστε στην κλίτσα του Τσεπάνη. Θα πάρει άλλος αεξής. Εσύ όχι. Που και αυτό... ο άλλος από τη... Καλαδρή. Από τις πρέσπες. Από τις θεσπιές. Τις θεσπιές. Και αυτό να το κλείσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο δύο. Αλλή μόνο. Ας, θα πάρουμε άλλη αεξής, να μιλάμε. Και αυτές θα τους κλείσουμε. Όχι. Όχι, άλλη... Είπαμε σήμερα δεν κλείνουμε κανένα. Α, δεν έχουμε πει έτσι. Εμπρός. Έλα, για χαρά, αδέλφια, για χαρά από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Άκη, γεια σου, Τάκη. Γεια σου, φίλε. Από τον Λαγωνίσιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει. Ε, μου είχε πάρει το μυαλό. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Πρέπει να γίνει μεγάλη εκδρομή όπως είχε γίνει στην Ουγγαρία για το Πόλο. Στην Γένοβα. Θα γίνει, θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει, ωραία, μπράβο. Και καλά μιλάς, να τρέξουν να βγάλουν εισιτήρια αεροπορικά από τώρα. Για Μιλάνο, έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα. Θα βρούμε εκεί. Είναι δύο ώρες. Είναι δύο ώρες η Γένοβα και έτσι. Δεν ξέρω τα εισιτήρια πόσο κάνουν. Πέρσι για την Ουγγαρία έκανα 3 ευρώ μόνο. Και πρόπερσι το αγώνα. Κάνει. Το αγώνα το τελευταίο έτσι. Να βρουν τα αεροπορικά και τέτοια, αλλά λόγω ότι είναι Μιλάνο και είναι πολύ κεντρικός προορισμός και έχει πολλές ανταποκρίσεις, υπάρχουν φθηνά εισιτήρια. Γιατί γύρω στα 70-80 ευρώ είναι, πηγαίνε έλα. Ωραία. Από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη. Παραπάνω. Πώς θα βλέπεις αυτά εδώ. Για να κατσακούσεις τον ήχο. Εντάξει ο ήχος. Αυτό χτύπα, 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 χτύπα. Παράτε σε λετάκι λίγο, για στέκη είναι η δουλειά σου. Αν δεν δεν κάνω. Αυτό. Έτσι, έτσι, δώσε, δώσε, δώσε. Πανδεσία. Δώσε πόνο στους άλλους, δώσε. Θεσσαλονίκη πες. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη. Αρρώστια, αρρώστια. Αρρώστια στα μυαλά, αρρώστια. Α, στα μυαλά, πονάνε τα μυαλά του Πάκου, τα δικά μας είναι μια χαρά. Όχι, δεν πονάνε τα μυαλά τους. Μια πίκρα μόνο για τον μπάσκετ. Ναι, για πες. Πίκρα, μεγάλη πίκρα για τον μπάσκετ. Τα λέγαμε εμείς. Στο ποδόσφαιρο μας κλέψανε. Κανένας από αυτούς δεν ήταν καλύτερος από εμάς. Έπεσε κλέψιμο στο ποδόσφαιρο, αλλά για τον μπάσκετ υπάρχει πίκρα για τον μπάσκετ. Τέλος πάντων. Υπάρχει, ναι, βέβαια υπάρχει. Τι απομονωτήρια. Για κάθε απώλεια, φίλε, άκου τώρα, φίλε. Για κάθε απώλεια υπάρχει πίκρα. Έτσι. Χάσαμε το κύπελο Ελλάδος, τσάμπα. Μαλακιστήκανε οι παίκτες μας. Το λέω καθαρά. Και οι προπονητές και αυτός. Βέβαια, και ακόμα και η διοίκηση. Έπρεπε να τους πει ότι αυτό το θέλω. Είναι τρόπαιο του Ολυμπιακού. Έπρεπε να τους βάλει γκάζια η διοίκηση. Ναι, μπράβο. Και στον προπονητή και στους παίκτες και στον Ντόμιτς και στον γιατρό και στους όλους. Δεν γίνεται παιδιά να υποφέρει ο λαός του Ολυμπιακού κάθε φορά. Αλλά ναι, από αυτή την ομάδα του μπάσκετ όμως, μην τα ξεχνάμε όλα και μην τα ισοπεδώνουμε. Έχει πάει σε 7 χρόνια. Έχει πάει 4-5 τελικούς. 5. Ποιος. Και έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο κύπελο. Μην τα ισοπεδώνουμε και πρωταθλήματα. Παιδιά, ναι, άμα τα σκεφτείς και από την άλλη, ρε φίλε τώρα, είμαστε πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα. Η καλύτερη ομάδα της 7 ετία. Για μένα φέτος που παίζαμε στην έδρα μας, γιατί το Βελιγράδι είναι έδρα, έπρεπε να την ενισχύσει πιο καλά η Αγγελόπουλη, η πρόεδρη, πιο καλά την ομάδα. Αυτό μόνο. Άκου φίλε, επειδή είπες για το Βελιγράδι, για να τα λέμε όλα, εσύ πιστεύεις ότι θα αργόντουσαν 10.000 του Ερυθρού μες στο γήπεδο? Όχι.
Άκουσε με. Τον Ερυθρό. Το Ερυθρό από τα 100 άτομα ζήτημα είναι. Ναι, με αφήστε το τις χιλιάδες. Ναι, που θα δώσουν οι του Ερυθρού αστέρα τα παιδιά 500 ευρώ να δουν δύο παιχνίδια. Ένα μηνιάτικο. Που δεν πρέπει. Όχι, εκεί πέρα είναι δύο μηνιάτικα. Δύο μηνιάτικα είναι εκεί. Μιλάτε τρελά και ξέρει όλο τον κόσμο. Ναι, άλλο αυτό. Από εκεί και αλλά από ηθική πιέση η παράσταση, ναι. Θα ήταν έδρα μα. Δεν θα είχαμε τουλάχιστον δεν θα ήταν έδρα κάποιου. Έτσι. Όπως έχουμε πάει τις δύο προηγούμενες φορές που ήταν μία της Ρεάλ και μία της Φενέρμπαχτσε. Ναι, 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 ναι. Με αυτή τη λογική. Με αυτή τη λογική, ναι, βέβαια. Τι θα πούμε τώρα. Δηλαδή, να πούμε στα παιδιά, πάρτε τη σειρά των Ολυμπιακών. Αλλά με αυτή τη λογική είναι σπίτι μας. Από τη στιγμή που δεν είναι έδρα κάποιου, σίγουρα εμείς θα είμαστε. Απάκι, το σπίτι μου εμένα είναι το Καραϊσκάκι και το ΣΕΦ. Ναι, το σπίτι μου. Ναι, ρε Τάκη, μαλίμονο. Τα άλλα είναι φιλοξενούμενοι και έχουμε μια πάντα. Είναι η παραμονή. Τάκη, δεν σ' ακούω, Τάκη, δεν σ' ακούω. Βέβαια, αφού μιλάει πάνω μου. Μόνο αυτό μιλάει. Έλα, εγώ δεν θέλω να πει κάτι. Δεν άκουσα, γιατί από κινητό μιλάω, δεν άκουσα. Δεν πειράζει, θα το βάλει ριπλέ. Καλή συνέχεια και όλοι οι τίτλοι στο λιμάνι. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε ένα τσιγάρο, μάγκες μου.